Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Και βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Η χώρα θα αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός που ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις τουρκικές ενέργειες. Διπλή πρόκληση Τσαβούσογλου εξαφάνισε από τους χάρτες του το Καστελόριζο και επιμένει ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Αν χρειαστεί, η Ελλάδα θα δείξει τα δόντια της, προειδοποιεί ο Υπουργός Άμυνας. Σε 350 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπλώθηκαν οι φωνικές συγκρούσεις. Νεκρός και στο Μπρούκλιν, έτοιμος να επέμβει ο στρατός στη Ουάσιγκτον, συγκλονίζει η κόρη του Τζορτζ Φλόιντ. Πώς θα λειτουργήσουν οι κλειστοί χώροι στην εστίαση, οι αλλαγές που φέρνει νωρίτερα η κυβέρνηση για μπαρ, γυμναστήρια και κατασκηνώσεις. Τώρα περιμένουμε μόνο ένα θαύμα. Μιλά στο Open ο σύζυγος της 27χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της μετά τη γέννα. Μήνυμα αποφασιστικότητας, κυρίες και κύριοι, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η συνάντηση υψηλού συμβολισμού έρχεται λίγες ώρες μετά από το προκλητικό επικοινωνιακό σοου του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Τσαβούσογλου, ο οποίος αυτή τη φορά, παρουσιάζοντας χάρτες και έγγραφα, επιχείρησε να δικαιολογήσει τις παράνομες και παράλογες αξιώσεις της Άγκυρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελάτε να παρακολουθήσουμε όσα είπαν η κυρία Σακελαροπούλου και ο κύριος Μητσοτάκης μπροστά στις κάμερες. Η χώρα θα αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις με σταθερότητα, με αυτοπεποίθηση και πάντα με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, όπως κάνει πάντα, θα συνεχίσει να το κάνει και τώρα. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και σε αυτήν την ένταση, την οποία θέλω να τονίσω ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν την επιθυμεί και σίγουρα δεν την τροφοδοτεί. Είμαι απόλυτο σίγουρος ότι θα έχουμε και την απόλυτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσουμε, ελπίζω, να ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο, στέλνοντας όμως ένα σαφές μήνυμα ότι μια ένταση την οποία δεν προκαλούμε εμείς δεν μπορεί να οδηγήσει αυτόματα σε μια αποκλιμάκωση αυτής της κατάστασης την οποία βιώνουμε και σε μια βελτίωση των σχέσεων μας με την Τουρκία. Και το θετικό είναι, πέρα από τη σταθερότητα της ελληνικής θέσης, ότι όσο και τώρα τελευταία με όσους προέδρους άλλων χωρών, πριν λίγο μιλούσα με τον πρόεδρο της Πορτογαλίας, έχω επικοινωνήσει, είναι σταθερή η στήριξή τους και ο ίδιος μάλιστα μου εξέφρασε αυτή τη θέση. Έγιναν όλα κατανοητά, νομίζω, η θέση της Ελλάδας. Τον Εύρο ήταν πολύ κρίσιμη η εξέλιξη εκείνη. Αλλά και τώρα οι νεότερες εξελίξεις στα θέματα της Τουρκίας, της συμφωνίας με τη Λιβύη, έχουμε τουλάχιστον κάποιους. Αρκετούς, θα έλεγα, συμμάχους, ελπίζω, στην Ευρώπη. Βεβαίω ότι η στήριξη της Ευρώπης και σε διμερές επίπεδο, με όλες τις επαφές που είχα, αλλά και η θεσμική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά δίκαια είναι δεδομένη. Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Και νομίζω ειδικά στο ζήτημα του Εύρου και της φύλαξης των συνόρων μας επιβεβαιώθηκε και περίτρανα όταν λίγες μέρες μετά την έξαρση που είχαμε στις αρχές Μαρτίου βρέθηκε στον Εύρο ολόκληρη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας αυτό το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει την προστασία φύλαξης όχι μόνο των ελληνικών αλλά και των ευρωπαϊκών συνόρων. Θα την επιτελεί αυτή την αποστολή στο ακέραιο και σε αυτή την προσπάθεια θα έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο στο Προεδρικό Μέγαρο. Είχαν προηγηθεί όμως νέες προκλήσεις από τουρκικής πλευράς, διαστόματος του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, του κυρίου Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος αυτή τη φορά επανήλθε με χάρτες και με έγγραφα, επιχειρώντας να στοιχειοθετήσει, να προσδώσει ένα μανδύα νομιμότητας στις παράλογες αξιώσεις που εγείρει η Άγκυρα συστηματικά σε Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο. Τα νησιά έχουν ΑΟΣ, έχουν και υφαλοκρηπίδα, τονίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Αθήνα ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας.
Μπορεί ο άνεμος να δυσκόλεψε λίγο το επικοινωνιακό σόου του Μπευλού Τσαβούσογλου, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε στο να προσπαθήσει να εξηγήσει με χάρτες και έγγραφα την απόφαση της Άγκυρας να διεξάγει παράνομες έρευνες και γεωτρήσεις στα μόλις 6 μίλια από τις ελληνικές ακτές με τον παράλογο ισχυρισμό ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Uygun hareket eder. Dikkat ederseniz Yunanistan bunun kendi haklarını ihlal ettiğini söylüyor. Şu adaların 6 millik kara sularını da ihlal etmedik. Gayet hassas davranıyoruz. Να μην ξεπεράσει η Άγκυρα τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί, προειδοποιεί η κυβέρνηση που ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί, ενίοτε δείχνει και τα δόντια της. Και τα δόντια της τα έδειξε με τον τρόπο που αντιδράσαμε στην οργανωμένη απόπειρα παραβίες των συνόρων μας στον Εύρο και σε αυτό τον τόνο αντιμετωπίζουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε δε δηλώσει ευθαρσώς με πολύ σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας σε περίπτωση που η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας οξυνθεί και με άλλες πράξεις. Υπάρχει μια σειρά ενεργειών, κλιμακωτών, σταδιακών, οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι και την τελευταία λύση που είναι η στρατιωτική. Την τουρκική επιχειρηματολογία απέρριψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Υφυπουργό Ενέργειας Φράνσις Φάνον να τονίζει πως τα νησιά έχουν ναούς και υφαλοκρηπίδα. Islands generally have an EEZ and they have a continental shelf, just as any other land territory. We just encourage that states stop provocative action, stop provocative behavior. Εκτός όμως από το ζήτημα των γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Μεύλου Τσαβούσογλου εμφανίστηκε προκλητικός και στο ζήτημα της Αγίας Σοφιάς. Her şeyden önce Yunanistan'ın Türkiye'de yani Yunanistan'a bağlı değil Ayasofya. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir mülküdür ve fethedilmiştir. Bazılarının söylemeye çalıştığı gibi işgal değil. Fethi. İçimizde var. Fethi. Κάθε τουρκική παραβατική ενέργεια, να είστε βέβαιοι, συναντά τη δική μας αποφασιστική απάντηση. Περαιτέρω κλιμάκωση των ενεργειών της θα την απομονώσει περισσότερο από τον διεθνή περίγυρο. Η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έχει προκαλέσει και αντιπαραθέσεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή για τους χειρισμούς της κυβέρνησης, με το ΣΥΡΙΖΑ να ζητά τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Είναι και υποκριτικό η κυβέρνηση να μιλάει το προηγούμενο διάστημα για ασύμμετρες απειλές, να βγάζει κραυγές πολεμικές σε σχέση με τα γεγονότα στον Εύρο και την ίδια στιγμή να μην έχει προχωρήσει ούτε καν στο στοιχειώδες, δηλαδή στη σύγκληση ενός Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα, γιατί δεν αποκλείουμε ούτε θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ή στην ευρύτερη περιοχή στα ελληνικά σύνορα. Τη διεθνοποίηση του ζητήματος σε διπλωματικό επίπεδο θα επιχειρήσει να αναδείξει η Αθήνα με στόχο τη στήριξη των ελληνικών θέσεων απέναντι στην Άγκυρα. Λοιπόν, αυτό είναι το υπόβαθρο, αυτό είναι το πλαίσιο και έτσι θα συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη και την ανταποκριτριά μας Μαρία Ζαχαράκη. Μαζί μας από τη Νέα Υόρκη ο Μιχάλης Ιγνατίου. Από εσένα καταρχάς Μαρία, είχαμε τοποθέτηση του κυρίου Καλίν, είναι ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Να δούμε τι στίγμα δίνει σε μια μέρα με αρκετές προκλήσεις, τα είδαμε εκτενώς. Λοιπόν, και η Τουρκία πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ότι βγαίνει από την πανδημία με άγριες διαθέσεις, όπως φαίνεται στην εξωτερική πολιτική. Σήμερα θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Βγήκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, ανεβαίνοντας το 11% πλέον. Κανένας όμως δεν έδωσε σημασία, γιατί όλοι μιλούσαν για τη σκληρή απάντηση της Τσαβούσογλου στην Ελλάδα και την Αγία Σοφία. Η Άγκυρα δίνει λοιπόν τώρα όλο της το βάρος σε Λιβύη και Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό φαίνεται από όλες τις δηλώσεις τελευταία και ειδικά από τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών σήμερα. Δεν είναι τυχαίο, Νίκη, που στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα αναφέρθηκε μόνο σε τρία θέματα. Και τα τρία αυτά θέματα να αφορούν τα ελληνοτουρκικά. Ανατολική Μεσόγειος, Λιβύη και Αγία Σοφία. Φαίνεται λοιπόν αποφασισμένη να προχωρήσει, όπως το έχει δείξει και στο παρελθόν, να προχωρήσει δηλαδή η Άγκυρα σε έρευνες και γεωτρήσεις, γιατί θεωρεί ότι λόγω μεγέθους χώρας πρέπει να είναι ο κυρίαρχος παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πριν από
λίγο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ, μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, και αυτός αναφέρθηκε στο θέμα της Αγίας Σοφίας, λέγοντας ότι δεν πρόσβαλαν την Αγία Σοφιά με το να διαβαστεί το Κοράνι μέσα σε αυτή, παρόλο που η Αθήνα το θεώρησε πρόκληση και ότι η Τουρκία είναι εκείνη που σέβεται όλες τις θρησκείες, σε αντίθεση με την Ελλάδα που δεν έχει καν τζαμί, όπως υπενθύμησε και πάλι στην πρωτεύουσά της, Νίκη. Λοιπόν, όλο αυτό από ό,τι καταλαβαίνουμε στο οικονομικό πλαίσιο που είναι εξαιρετικά επώδυνο για τους γειτονές μας, λειτουργεί και ως ένας χρήσιμος αντιπερισπασμός. Πάμε τώρα στις ΗΠΑ και στον Μιχάλη Ιγνατίου. Από χθες είχαμε μια ηχηρή παρέμβαση, ήρθε διαστόματος κυβερνητικού αξιωματούχου για να επισημάνει το αυτονόητο από πλευράς διεθνούς δικαίου, Μιχάλη, πως δηλαδή τα νησιά έχουν και υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ναι, Νίκη, καλησπέρα. Αυτή είναι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα νησιά έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα όπως κάθε άλλη περιοχή. Και μάλιστα τονίζουν ότι αυτό προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας. Την εξέφρασε αυτή η θέση και ο Υφυπουργός Εξωτερικών για τα θέματα ενέργειας, ο Φρανκ Φάνον. Ήταν απόλυτος βέβαια. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάνουν δηλώσεις, όπως είπε, για τα θαλάσσια σύνορα των χωρών. Αλλά ένα μνημόνιο δεν μπορεί να επηρεάσει, αναφέρονται στο μνημόνιο το παράνομο της Λιβύης και της Τουρκίας, δεν μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τρίτων χωρών όπως η Ελλάδα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αμερικανοί προσπαθούν να συνετίσουν την Τουρκία, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι εύκολο, Νίκη. Το γεγονός ότι ο Ταγίπ Ερντογάν κλιμακώνει τις προκλήσεις δείχνει ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας προφανώς εθαρρύνεται από τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναφορικά τώρα με το παράνομο μνημόνιο της Τουρκίας με τη Λιβύη, η αμερικανική θέση είναι η εξής. Στάλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους δημοσιογράφους. Ναι. Οι αποφάσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων κρατών δεν βοηθούν και είναι προκλητικές. Επιπλέον, σε αντίθεση με όσα προτείνει η Τουρκία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αποκρισταλώνεται στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, τα νησιά, όπως είπαμε, έχουν γενικά δικαίωμα στην ΑΟΣ και στην υπηρετική υφαλοκρηπίδα. Στον ίδιο βαθμό με οποιαδήποτε άλλη χερσαία περιοχή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, είναι προφανές, κυρίες και κύριοι. Συμβαίνουν κατά κύριο λόγο για την ενεργειακή πίτα της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί εστιάζονται πια οι τουρκικές προκλήσεις. Φαίνεται ότι η στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο έχει προκαλέσει έντονη ενόχληση στην Άγκυρα, που σπέβδει διαρκώς να τονίσει ότι καμία συμφωνία δεν είναι έγκυρη χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας. Ξεχυλίζει ο εκνευρισμός της Άγκυρας για την απομόνωσή της από τις ενεργειακές συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, που σε συνδυασμό με τις ολέινα και πιο ανεμικές επιδόσεις της τουρκικής οικονομίας δημιουργούν ένα κοκτέιλ πίεσης προς την κυβέρνηση Ερντογάν. Yunanistan, Mısır, İsrail, işte diğer ülkeler bölgedeki bizi dışlayarak Rum kesimi kendi aralarında işbirliği yapma girişiminde bulundular, bizi dışlamaya çalıştılar. Biz de onlara diyorduk ki Türkiye'nin... Τα μηνύματα της τουρκικής διπλωματίας και όχι μόνο εστιάζουν σε σταθερή βάση στην κλειστή για την Άγκυρα ενεργειακή πύλη που ανοίγουν στην Ανατολική Μεσόγειο τα πολυμερή σχήματα συνεργασίας με πρωτεργάτες Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ. Στην περίπτωση του ΙΣΜΕΤ, ο Ερντογάν στις αρχές Δεκεμβρίου αμφισβήτησε το δικαίωμα του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδος να προχωρήσουν σε αυτόν τον αγωγό. 2 Ιανουαρίου τον υπογράψαμε. Η πανδημία μαζί με την αντιπαράθεση με τη Ρωσία για την υπόθεση της Λιβύης φαίνεται πως μπλοκάρουν ακόμη ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, το Nord Stream, με τον Ερντογάν να αναζητά διέξοδο. Την ίδια ώρα Ελλάδα, Κύπρος και Ιορδανία επισφράγησαν στη σημερινή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών σταθερή βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη της συμμαχίας τους. Υπάρχουν και τα εσωτερικά θέματα της χώρας, τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας, για τα οποία επιχειρείται να καλυφθούν, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη σε εισαγωγικά, μέσα από κινήσεις της εξωτερικής πολιτικής. Ταυτόχρονα και υπό την Αμερικανική ομπρέλα προστασίας, Αθήνα, Λευκοσία και Τελαβίβ ανοίγουν κι άλλο το βηματισμό στη συνεργασία τους. Με την επίσκεψή του μάλιστα στο Ισραήλ ανοίγει η αυλαία των ταξιδιών του Πρωθυπουργού στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα εντείνονται και οι διπλωματικές ενέργειες για την ανακήρυξη ΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να ασκήσει κάθε δικαίωμα που της αναλογεί από το διεθνές δίκαιο στο χρόνο που εκείνη θα κρίνει ως τον πλέον ενδεδειγμένο. Βαλβίδα αποσυμπίεσης από τα εσωτερικά προβλήματα για τον Ερντογάν αποτελεί συνεργασία με την κυβέρνηση Σάρας. Ο Λίβιος ηγέτης μάλιστα δεν αποκλείεται να βρεθεί αυτή την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαιο είναι ότι αυτή τη φορά πρέπει να αντιληφθούν τον κίνδυνο που έχουν τα δικά του συστήματα ασφαλείας. Άλλωστε, σύμφωνα με αναλυτές, είναι πιθανό το ενδεχόμενο η τουρκική ηγεσία να ζητήσει την αδειοδότηση βιδοτοιμαχίων και από τη Λιβύη.
Λοιπόν, το τοπίο που διαμορφώνεται μετά από αυτές τις τελευταίες εξελίξεις θα συζητήσουμε τώρα με τον τέος Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, που είναι εδώ στο στούντιο του Open. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Η πρώτη ερώτηση νομίζω είναι αυτονόητη. Θέλω να μας δώσετε τη δική σας εκτίμηση. Θα υλοποιήσει τις απειλές της η Άγκυρα? Θα δούμε πλοία 6 μίλια από την Κρήτη? Οι εκτιμήσεις είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει κάτι που να την παρεμποδίσει σε αυτό και δεν έχει πιστεί ακόμα ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι χρειάζεται προκειμένου να τους παρεμποδίσει, ενδεχομένως να το κάνει. Τι πρέπει και τι χρειάζεται να κάνει η Ελλάδα όταν θα φτάσει ένα τουρκικό πλοίο 6 μίλια από... Πιστεύω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να μην φτάσει το πλοίο. Να γίνει μια διπλωματική έκρηξη. Και όπως η Τουρκία προσπαθεί να αποδείξει την νομιμότητα των ενεργειών της με διάφορες παρουσιάσεις, με διάφορες συναντήσεις και με διάφορες συμμαχίες, θα πρέπει και η Ελλάδα να το κάνει και να δείξει ποιες είναι οι θέσεις της κατά το, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Μην νομίζουμε ότι όλοι τα ξέρουν και όλοι ξέρουν τις λεπτομέρειες που έχει η περιοχή. Γιατί αυτή τη στιγμή, παρόλο που συζητάμε ότι ο Ερντογκάν είναι απομονωμένος διπλωματικά, δεν νομίζω ότι είναι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι κάποιες συμμαχίες μπορεί να αλλάξουν, κάποια δεδομένα και κάποιες ισορροπίες στην περιοχή ήδη είναι σε ρευστή κατάσταση. Η υπόθεση της Λιβύης, όπως βλέπετε, είναι μια σοβαρή υπόθεση που τελικά δεν κλείνει, που σημαίνει ότι το τουρκο-λιβικό σύμφωνο παραμένει ενεργό. Κρατώ τη φράση που είπατε, χρειάζεται μια διπλωματική έκρηξη και θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα αν θα μπορούσε κάτι τέτοιο να φτάσει και στο επίπεδο της οριοθέτησης ΑΟΖ, η υφαλοκρηπίδας εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν ξέρω. Τους χειρισμούς των κινήσεων τους έχει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δική πρέπει... σας εκτίμηση? Όλα αυτά είναι πράγματα που ζηλιάζονται. Αν είναι η ώρα να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε. Θεωρώ ότι πλέον το να φοβόμαστε μήπως μας επικρίνουν γιατί κάναμε κάποια κίνηση λίγο παραπέρα από τις συνεννοήσεις που έχουμε και ότι προσπαθούμε να εξασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αυτό πρέπει να σταματήσει. Βλέπετε πολύ καλά ότι μεθοδικά η Τουρκία γκριζάρει περιοχές σε βαθμό που να μας στερεί τη δυνατότητα να εξασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το ίδιο κάνει και αυτή τη στιγμή. Η δικιά μου η εκτίμηση παλιότερα και παραμένει το ίδιο είναι ότι όταν η Τουρκία και όσο μπορεί να προβάλλει τις θέσεις της και να κερδίζει διπλωματικά αυτά που έχει σαν στόχο, δεν έχει λόγους να φτάσει σε θερμό επεισόδιο. Να σταθούμε όμως αυτό, γιατί αυτό είναι που απασχολεί νομίζω όλους μας κάθε φορά που βλέπουμε κινήσεις κλιμάκωσης. Κύριε Αποστολάκη, κύριε Υπουργέ, εσείς έχετε και κατά το παρελθόν αναφερθεί στο τι θα πρέπει να πράξει η Ελλάδα σε ένα άλλο σενάριο. Η περιβόητη, η πολύ συζητημένη δήλωσή σας για τη Βραχονισίδα και τότε είχατε πάρει μια θέση κάθετη να τους ισοπεδώσουμε, είχατε πει. Πείτε μου, σας παρακαλώ, αν δεν καταφέρουμε να σταματήσουμε το πλοίο με μια διπλωματική έκρηξη και αν βρεθούμε πράγματι σε μια πραγματική κατάσταση, με ένα πλοίο 6 μίλια από την Κρήτη, τι πρέπει να κάνουμε? Θεωρώ ότι εφόσον διεκδικούμε δικαιώματα στην περιοχή αυτή, που ανήκουν στα δικαιώματα που μας δίνει η υφαλοκρηπίδα, που είναι φυσικό δικαιώμα, και η ΑΟΖ, η οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο μπορεί να μην την έχουμε ορίσει, αλλά προσδιορίζεται ποια είναι. Εάν υποχωρήσουμε και αν δεχτούμε την κίνηση που επιβάλλει η Τουρκία, αυτομάτως χάνουμε κάθε δικαίωμα στην περιοχή. Επομένως, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που επιβάλλει η στιγμή. Είναι μια στρατιωτική απάντηση αυτή, όπως είπε χθες ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Ενδεχομένως ναι, αλλά πρέπει να πείσουμε τους πάντες ότι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δεν έχουμε επιλογές. Είναι μονόδρομος. Οπότε, αν δεν θέλουν και οι Τούρκοι και οι σύμμαχοί μας να γίνει κάποια σύγκρουση,
θα πρέπει να βάλουν όλες τους τις δυνατότητες για να μην φτάσουμε εκεί. Για να μην φτάσουμε εκεί. Εάν όμως τα πράγματα μας οδηγήσουν εκεί, η εκτίμησή σας είναι ότι θα μπορούσε να περιοριστεί σε ένα μεμονωμένο επεισόδιο ή φοβάστε ότι είναι τέτοιες ισορροπίες αυτήν την περίοδο που θα μπορούσαμε να έχουμε μια γενίκευση, μια επέκταση? Κύριε Λιμπεράκη, δεν μετράμε τα πράγματα εκεί έτσι. Όταν φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση, δεν κοιτάς να δεις ποια θα είναι τα επακόλουθα. Κοιτάς να δεις τι πρέπει να κάνεις εκείνη τη στιγμή προκειμένου να μην χάσεις αυτό που διεκδικείς και ισχυρίζεσαι όσα χρόνια υπάρχει αυτό το κράτος. Τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Το 2018 εσείς ήσασταν αρχικός ΓΕΘΑ, ήταν 17 Οκτωβρίου του 2018. Είχαμε τον Μπαρμπαρός και πάλι μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Εκεί στείλατε τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Έγινε αυτό που, αν το λέω σωστά, είναι το τζατζάρισμα που οδήγησε, ανάγκασε τους Τούρκους να φύγουν από την περιοχή μας. Είναι ένας πιλότος αυτό, είναι ένας οδηγός για το τι μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς. Αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και φάνηκε ότι ήταν μια κίνηση η οποία έδειχνε την απόφαση και τη θέση της Ελλάδας. Ήμασταν ανυποχώρητοι σε αυτό. Ήταν αποφασιστική. Με πάρα πολύ προσοχή βέβαια και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδατε. Και θεωρώ ότι αν αυτή τη στιγμή η Τουρκία πιστεί ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω και ότι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσο είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε, πιθανώς να μην το επιχειρήσει. Αν όμως έχει κάποιες αμφιβολίες και έχει μια πιθανότητα να τις περάσει, θα το δοκιμάσει. Άρα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Πρέπει προς όλες τις κατευθύνσεις. Όχι μόνο προς την Τουρκία. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, στο άλλο μεγάλο παγκόσμιο θέμα των ημερών. Σε 23 πολιτείες από τις 50 συνολικά και σε 350 πόλεις, συμπεριλαμβανομένες και της πρωτεύουσας Ουάσιγκτον, έχουν επεκταθεί τα βία επεισόδια για το θάνατο του George Floyd. Το σκηνικό συνθέτουν άγριες συμπλοκές, πυροβολισμοί με πληροφορίες για τουλάχιστον 10 νεκρούς μέχρι σήμερα και εκτεταμένες λαιλασίες. Μια ημέρα πριν από την κηδεία του Floyd, ο Τραμπ απειλεί και πάλι να βγάλει το στρατό στους δρόμους. Σκηνές χάους και τυφλής βίας απ' άκρης άκρης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο έλεγχος μοιάζει να έχει χαθεί. Άγριες συγκρούσεις σώμα με σώμα, συλλήψεις, δακρυγόνα και πυροβολισμοί. Πολλές φορές οι διαδηλώσεις για την αστυνομική βία και τον θάνατο του George Floyd στη Μινεσότα μετατρέπονται σε κύμα καταστροφών και λαιλασιών. Η Νέα Υόρκη ζει άλλη μία νύχτα χάους και αναρχίας. Οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν 200 άτομα. Στρέφονται ακόμα και εναντίον του συνεργείου από το πρακτορείο Associated Press που καταγράφει τα γεγονότα. Στο Σεν Λουίς του Μιζούριο, 77χρονος David Dorn, συνταξιούχος αστυνομικός, πέφτει νεκρός από σφαίρες αγνώστου την ώρα που προστάτευε το κατάστημα ενός φίλου του. OG! OG, come on, stay with me, OG. OG, stay with me. Stay with me, OG. Οι δρόμοι της Μινεάπολης την ίδια ώρα μοιάζουν με πεδίο μάχης. Βροχή τα δακρυγόνα στους διαδηλωτές που συνεχίζουν με αμύωτη ένταση να ζητούν δικαιοσύνη για τον Floyd. Στη Φιλαδέλφεια οι αστυνομικοί βγάζουν τα γκλόπς και ορμούν κατά των συγκεντρωμένων. Yeah!
Στις αμέτρητες εικόνες βίας που έρχονται από την Αμερική ξεχωρίζει αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε στο Long Beach της Καλιφόρνια. Αστυνομικός φαίνεται να σημαδεύει με όπλο για πλαστικές σφαίρες ένα κοριτσάκι στην πλάτη του πατέρα του. Στο Σιάτλ συγκεντρωμένοι κρατούν ομπρέλες ως ασπίδες για τα σπρέι πιπεριού και τα δακρυγόνα που έρχονται από την πλευρά των αστυνομικών. Στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον χιλιάδες πολίτες φωνάζουν συνθήματα και κρατούν πλακάτ την στιγμή που δίπλα τους περνούν στρατιωτικά οχήματα της Εθνοφυλακής. Μία από τις πιο σοκαριστικές εικόνες δείχνει στρατιώτες παρατεταγμένους μπροστά από το μνημείο του Αβραάμ Λίνκον. Τις ημέρες αυτές η Ουάσιγκτον δεν θυμίζει σε τίποτα την πρωτεύουσα μιας χώρας που υμνεί την ελευθερία και υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Ραούλ Ντούμπεϊ προσέφερε άσυλο σε 80 διαδηλωτές που είχαν σπάσει την απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη. Λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά, στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τραμπ ανεβάζει το ένα tweet μετά το άλλο. Αντί για μηνύματα ενότητας και αυτοσυγκράτησης, επικρίνει τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης για τη στάση του. Νέα Υόρκη, καλέστε την εθνοφρουρά. Οι αλήτες και οι χαμένοι σας διαλύουν. Δράστε γρήγορα. Η χθεσινή εμφάνιση του Αμερικανού Προέδρου με τη βίβλο στα χέρια προκαλεί αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα. When peaceful protesters dispersed in order for a president from the doorstep of the people's house, the White House, using tear gas and flash grenades in order to stage a photo op. We would hope that the president of the United States would follow the lead of so many other presidents before him to be a healer in chief and not a fanner of the flame. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως σε μια ακόμα συμβολική κίνηση με αποδέκτες στη λαϊκή του βάση και τους συντηρητικούς ψηφοφόρους διάλεξε αυτή τη στιγμή για να επισκεφθεί το μνημείο του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου με αφορμή τα 100 χρόνια από την γέννησή του. Σε άλλες γωνιές της χώρας οι διαδηλώσεις παρέμειναν ειρηνικές. Στη γενέτειρα του Φλόιντ, το Χιούστον του Τέξας, χιλιάδες διαδήλωσαν στο κέντρο της πόλης φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του. Στη Βόρεια Καρολίνα ακόμα και οι αστυνομικοί γονάτισαν για να δείξουν τον σεβασμό και την αλληλεγγύη τους. Και όπως αντιλαμβάνεστε, θα επιστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη Νέα Υόρκη, λοιπόν, σταθερά μαζί μας ο ανταποκριτής μας ο Μιχάλης Ιγνατίου, όπως και η Ελληνίδα σεφ που ζει και εργάζεται στο Μανχάταν, η κυρία Μαρία Λόι. Θα την ακούσουμε σε λίγο. Βλέπετε και το Σωτήρη Δανέζη από την αίθουσα σύνταξης. Μιχάλη, να σταθούμε σε έναν πόλεμο που φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο που απειλεί να βγάλει το στρατό στους δρόμους και στον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό άμυνας που δεν συμφωνεί μαζί του. Ένιγε καλησπέρα και πάλι. Εν μέσω των διαδηλώσεων, λοιπόν, ξεκίνησε αυτός ο καυγάς για την απόφαση του πρόεδρου Τραμπ να διατάξει τη χρησιμοποίηση του Αμερικανικού στρατού για να αντιμετωπιστούν οι διαδηλώσεις, στις οποίες στην τριπτική τους πλειοψηφία συμμετέχουν πολίτες που διαμαρτύρονται με ειρηνικό τρόπο. Μετά τις αντιδράσεις, λοιπόν, ανωτέρων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, των στρατηγών, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο ρόλος τους είναι η αντιμετώπιση των εξωτερικών εχθρών, ο κύριος Έσπερ, ο υπουργός Άμυνας, έκανε στροφή και δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με την ανάπτυξη ανδρών και γυναικών του Αμερικανικού στρατού στις πολιτείες και στις πόλεις όπου πραγματοποιούνται διαδηλώσεις. Ο κύριος Έσπερ εκτέθηκε τη Δευτέρα όταν συμμετείχε σε αυτό το σόου του κυρίου Τραμπ έξω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Ομολόγησε μάλιστα ότι δεν γνώριζε καν ότι θα πήγαινα στην εκκλησία. Δήλωσε επίσης ο κύριος Έσπερ ότι δεν υποστηρίζει την κήρυξη κατάστασης εξέγερσης. Είναι αυτή η πρόνοια που επιτρέπει στον εκάστοτε πρόεδρο να αναπτύξει μέλη των ενόπλων δυνάμεων εναντίον Αμερικανών πολιτών. Βασικά, ο κύριος Έσπερ ακολουθεί, όπως είπαμε, τη γραμμή των στρατηγών, που πιστεύουν ότι είναι δουλειά της Εθνοφρουράς να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις και όχι των στρατιωτών. Ο κύριος Έσπερ έχει αποστασιοποιηθεί αρκετές φορές από τον πρόεδρο. Χθες τον στήριξε, σήμερα δεν τον στηρίζει πια. Νομίζουμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να έχουμε εξελίξεις ίσως και σήμερα, διότι η αλλαγή της στάσης του κυρίου Έσπερ στην ουσία
ακυρώνει η νίκη το διάγγελμα του Σωστά. Αμερικανού Προέδρου. Λοιπόν, να δούμε αν θα υπάρξουν λοιπόν και ενδοκυβερνητικοί κραδασμοί σε σημείο ακραίο. Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Ιγνατίου. Εδώ και 7 ημέρες, κυρίες και κύριοι, αναμφίβολα, η Αμερική μοιάζει εγκλωβισμένη σε ένα φαύλο κύκλο βίας. Ο θάνατος του Φλόιντ έφερε ταραχές και αυτές με τη σειρά τους έχουν φέρει βίαιη καταστολή και μαζικές συλλήψεις. Οι αντιδράσεις έχουν φτάσει πια ως το Βατικανό, με τον Πάπα να δηλώνει ότι ο ρατσισμός είναι αμαρτία, ενώ το γύρο του κόσμου κάνουν οι δηλώσεις της πρώην σύζυγου του θύματος, που μίλησε μαζί με την εξάχρονη κόρη τους. Η πρώην σύντροφος του George Floyd, Roxy Washington, με την εξάχρονη κόρη της Gianna δίπλα της, μιλά συντετριμένη στους δημοσιογράφους. He will never see her grow up, graduate. He will never walk down the aisle. If it's a problem she's having and she needs her dad. She does not have that anymore. Στο πλευρό της οικογένειας, ο πρώην παίκτης του NBA και αδερφικός φίλος του George Steven Jackson. Ο άνθρωπος που ανέλαβε να μεγαλώσει τη μικρή Gianna ανήρτησε στο Instagram ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο με το κοριτσάκι να μιλάει για τον αδικοχαμένο πατέρα του. He did what? Ο πρώην αστέρας των Golden State Warriors, ο οποίος πρωτοστατεί στις διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Floyd, μίλησε στο CNN για όσα θα έλεγε στον αστυνομικό που σκότωσε τον φίλο του. Την ίδια ώρα, οι καταστροφές και οι λαϊλασίες καταστημάτων σε πολλές αμερικανικές πόλεις προκαλούν νέες εστίες έντασης. Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης επέκρινε την αστυνομία της Αμερικανικής Μεγαλούπολης για την αναποτελεσματικότητά της. Stop the looting and the criminal activity. That is the essence of the police force. They are supposed to protect the community, protect the property. They did not do that in New York City last night. Εκατοντάδες καταστηματάρχες που βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται δυσκολεύονται να ταυτιστούν με τους διαδηλωτές και τον αγώνα τους. Really, they robbed every single thing they could get their hands on. Cases are empty. Μπροστά στο χάος και την αναρχία, κάποιοι αναγκάζονται να τοποθετήσουν ειδικά προστατευτικά μπροστά από τα μαγαζιά τους για να εμποδίσουν τις λαϊλασίες. You got to prevent as much as the looting and damages you can while maintaining our lives. Ο θάνατος του George Floyd, που επανέφερε στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό τρόπο τη συζήτηση για το ρατσισμό και την αστυνομική βία, γίνεται τώρα η αφορμή για ανάλογες διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο. Στην Αργεντινή και το Ισραήλ οι κινητοποιήσεις ήταν ειρηνικές. Αντίθετα, στο Παρίσι οι διαδηλώσεις πήραν βίαιη τροπή. Για τον θάνατο του Φλόιντ και τα επεισόδια που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες μίλησε και ο Πάπας Φραγκίσκος. Non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione e pretendere di difendere la sacralità di ogni vita umana. Ο Ποντίφικας χαρακτήρισε τον ρατσισμό αμαρτία και ζήτησε τον τερματισμό της βίας, την οποία χαρακτήρισε αυτοκαταστροφική. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έως και 10 νεκρούς στα επεισόδια των τελευταίων ημερών. Κανείς δεν είναι σε θέση να πει πόσοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Πριν από λίγο όμως έχουμε μια εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση. Φαίνεται ότι ανάμεσα στους σοβαρά τραυματίες συγκαταλέγεται και ένας Ελληνοαμερικανός αστυνομικός στο Las Vegas. Υπηρετεί ο Σωτήρης Δανέζης, θα μας πει τι γνωρίζουμε σε αυτήν την ώρα για αυτόν τον άνθρωπο, Σωτήρη. Πρόκειται για τον 29χρονο Ελληνοαμερικανό αστυνομικό Σέι Μικαλόνης, ο οποίος δέχτηκε ένα πυροβολισμό στο κεφάλι τα ξημερώματα της Τρίτης στο Las Vegas και βρίσκεται στην εντατική παλεύοντας για τη ζωή του. Οι αστυνομικοί επιχειρούσαν να προβούν σε συλλήψεις μαζί με τον Μικαλόνης όταν από την απέναντι πλευρά του δρόμου ο Ελληνοαμερικανός αστυνομικός δέχθηκε πειρά. Μέχρι χθες το απόγευμα ο επί 4 χρόνια αστυνομικός ήταν σε μηχανική υποστήριξη στην εντατική Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου. Ο ύποπτος που τον πυροβόλησε, Νίκη, είναι ένας 20χρονος, έχει εκτίσει ποινή φυλάξης για πολλαπλά δικήματα, εκ των οποίων και απόπειρα δολοφονίας. Στο νοσοκομείο όπου βρίσκεται ο Ελληνοαμερικανός αστυνομικός, αλλά και στο σημείο όπου τραυματίστηκε, έχει συγκεντρωθεί ένα πλήθος κόσμου με πλακάτ και με συνθήματα, καλώντας το να μην είναι δυνατός αυτή τη μάχη που δίνει για τη ζωή. Και προσευχές βεβαίως για να κερδίσει αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνει αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και μία ακόμη τελευταία εξέλιξη πριν κλείσουμε. Πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό, η εισαγγελέας της Μινεσότα, προφανώς για να ικανοποιήσει το περιδικαίου αίσθημα, ανακοίνωσε ότι
όλοι οι αστυνομικοί οι οποίοι εμπλέκονται στο περιστατικό του θανάτου του George Floyd θα παραπεμφθούν με ανάλογες κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Λοιπόν, είναι μια σημαντική εξέλιξη να δούμε αν θα κατευνάσει τα πάθη και την οργή. Στην κυρία Λόι τώρα, τη γνωρίζουμε όλοι, είναι μια σεφ διαπρεπής που ζείτε και εργάζεστε στο Μανχάταν. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Λόι. Ζητάμε τη μαρτυρία των Ελλήνων που βρίσκεστε εκεί και βλέπετε το τι συμβαίνει από κοντά. Εσείς ακόμη και κάτω από το σπίτι σας, από ό,τι καταλαβαίνω, είχατε επεισόδια. Έτσι ακριβώς έγινε. Αλλά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση τελικά. Γιατί πιστεύαμε ότι θα περάσει μία-δύο μέρες, αλλά αυτό συνεχίζεται. Και πριν λίγο ήρθαν για να μας πούνε, για να βάλουμε ξύλα μπροστά στα παράθυρά μας, για να μην έρθουν οι διαδηλωτές. Εγώ δεν πιστεύω θα το κάνω, γιατί δεν είναι οι διαδηλωτές αυτοί. Είναι άλλοι πίσω τους που κάνουν όλες αυτές τις βιοπραγίες. Πιστεύω ότι οι διαδηλωτές έχουν ένα πόνο στα μάτια τους, που τους έχω δει. Και πρέπει να ψάξουμε πιο βαθιά το τι συμβαίνει. Βγήκαμε από μία καραντίνα που ήταν σχεδόν δύο μήνες και να σκεφτούμε το πώς είναι στην ψυχολογική τους κατάσταση αυτοί οι άνθρωποι. Κλεισμένοι, αγανακτισμένοι, δεν έχουν εργασία. Δεν είναι μόνο για μένα προσωπικά, δεν είναι ο ρατσισμός μόνο. Λέτε ότι εδώ έχουμε πολυεπίπεδες διαδηλώσεις και το διαχωρίζετε πλήρως. Λέτε ότι άλλοι ευθύνονται για τις ταραχές και τα επεισόδια και άλλοι είναι εκείνοι που βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για το θάνατο του Φλόιντ μετά από μια μακρά και δύσκολη περίοδο. Για το δίκιο τους. Είναι εκατοντάδες χρόνια, δεν είναι μία μέρα μόνο. Κυρία Λόι, δεν φαίνεται όμως, το είπατε κι εσείς. Και εσείς που ζείτε εκεί και ξέρετε τα πράγματα πολύ καλύτερα, από πολύ πιο κοντά, περιμένατε ότι αυτό θα κρατήσει λίγα 24 ώρα. Συμπληρώνεται μία εβδομάδα και τουλάχιστον από αυτά που βλέπουμε εμείς μέσω των διεθνών πρακτορείων, δεν φαίνεται να εκτονώνεται τίποτα. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ έτσι είναι. Όπως είμαστε δηλαδή και με την καραντίνα πριν. Εγώ μέσα είμαι στο εστιατόριο μου τώρα και είμαι αναγκασμένη να φοράω γάντια, μάσκα και όλα αυτά. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δηλαδή, τελικά δεν ξέρω. Κάπου αυτή η κοινωνία πρέπει να αλλάξει λίγο. Ακούμε το ενδεχόμενο να βγει ακόμη και ο στρατός στους δρόμους. Δεν θα σας ζητήσω προφανώς να κάνουμε πολιτική ανάλυση. Θα σας ρωτήσω αν η κοινή γνώμη εκεί αυτό το ακούει και το θεωρεί μια απειλή υπαρκτή, κάτι πρωτόγνωρο που έρχεται. Η κοινή γνώμη, τουλάχιστον εδώ στη Νέα Υόρκη, στην περιοχή, δεν δέχεται να βγει ο στρατός εδώ. Θα είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο για να το κάνουν, ειδικά στη Νέα Υόρκη. Θα βγάλει το αντίθετο αποτέλεσμα από ό,τι πιστεύουν ότι θα είναι καλό. Και τελευταία ερώτηση, αν φοβάστε, κυρία Λόι, για να καταλάβουμε και το κλίμα, για τους απλούς πολίτες, φοβάστε? Κοιτάξτε, υπάρχουν οι απλοί πολίτες που τα φορά. Εγώ δεν φοβάμαι, ούτε φοβήθηκα τον κορονοϊό, ούτε τίποτα. Είμαι μέσα στη μάχη, στην πρώτη γραμμή. Αλλά είμαι μόνο εγώ. Δεν μπορώ να το πω για τους άλλους και μπορώ να το πω για τους συνεργάτες μου. Δεν φοβόμαστε. Αλλά πρέπει όμως να παλέψουμε για να φύγουν όλα αυτά από πάνω μας. Γιατί αν δεν παλέψουμε εμείς οι ίδιοι, δεν θα παλέψει κανένας. Λοιπόν, και αυτό είναι για την κοινωνία μας, για τα παιδιά μας. Κρατώ το μήνυμά σας, κυρία Λόι, και σας ευχαριστώ θερμά που μοιραστήκατε μαζί μας τη μαρτυρία σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Στο Open και στη Μέρη Γίγου μιλούν και απόψε και άλλοι Έλληνες, ομογενείς αυτή τη φορά, που ζουν στα πεδία των ταραχών των τελευταίων ημερών. Όπως αφηγούνται λοιπόν μαζί με τα επεισόδια, μέρα με τη μέρα, κλιμακώνεται και ο φόβος τους. Πολλοί κόσμος, επειδή φοβάται, σκέπτεται και έχει πάρει όπλα στο σπίτι για να μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια δύσκολη κατάσταση. Το οποίο είναι επικίνδυνο μόνο να το σκέπτεται κανείς. Ο φόβος έχει κυριαρχήσει τους κατοίκους των Αμερικανικών πόλεων, η αυτοδικία καραδοκεί. Τα μαγαζιά τα λαϊλατούν, γίνονται διαδηλώσεις που κάθε άλλο είναι ειρηνικές. Λαϊλατούν μαγαζιά, καταστρέφουν περιουσίες, καταστρέφουν αυτοκίνητα. Αυτή τη στιγμή, άμα δείτε στους δρόμους, υπάρχουν ελάχιστοι ανθρώποι που περπατάνε. Η Ελπίδα Βασιλιάδη έχει καντίνα στην Αστόρια, την οποία έχει ανοίξει σε αντίθεση με τα περισσότερα καταστήματα που μένουν κλειστά, εξαιτίας και του lockdown από τον κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή ζούμε άσχημες καταστάσεις στη Νέα Υόρκη, καταστάσεις πρωτόγνωρες για εμάς. Εκεί που ήταν έτσι και αλλιώς άσχημα τα πράγματα με την πανδημία που περνάμε. Η κατάσταση μας, λένε οι Έλληνες ομογενείς, όπως η μαμά Τζο, που έχει και εκείνη τη δική της καντίνα στη Νέα Υόρκη, είναι ανεξέλεγκτη. Όλοι αυτοί που κάνουν τα συλλαλητήρια δεν είναι μόνο μαύροι, είναι και άσπροι.
Αλλά υπάρχουν και αυτοί που είναι ταμπούλεις, που πηγαίνουν μέσα και κάνουν ό,τι κάνουν και κάνουν αυτά τα... εξαγριώνουν τον κόσμο. Δεν γίνεται ένα... και παίρνει άλλη διάσταση. Τις τελευταίες ημέρες το σκηνικό σε δεκάδες πολιτείες είναι εκρηκτικό. Άδειοι δρόμοι στην Νέα Υόρκη, κλειστά καταστήματα με προστατευτικά ρολά και δυνάμεις ασφαλείας παντού. Υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους της Νέας Υόρκης από τις 8 το βράδυ. Όλοι πρέπει να είμαστε στα σπίτια μας πριν τις 8 η ώρα το βράδυ. Ωστόσο, η απαγόρευση δεν σταμάτησε χιλιάδες διαδηλωτές και χθες το βράδυ από το να βαδίζουν στους δρόμους. Τα συλλαλητήρια μας φέρνουν ακόμα πιο πίσω. Δεν ξέρω πώς θα συνέλθουμε από όλη αυτή την κατάσταση, αλλά υπάρχει ο φόβος αυτή τη στιγμή. Τα βία επεισόδια η αργή και το υψηλό ποσοστό πλοκατοχής που υπάρχει στην αμερικανική κοινωνία πυροδοτούν το φόβο και το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα θύματα. Με δυναμικό τρόπο εξακολουθεί να αντιδρά στο θάνατο του George Floyd και η παγκόσμια αθλητική ελίτ. Σε παρέμβασή του που συζητείται, ο θρύλος του NBA Magic Johnson αποκάλυψε ότι και ο ίδιος έχει αναγκαστεί να δώσει συμβουλές στα παιδιά του για να αποφύγουν τα χειρότερα αν τυχόν βρεθούν εγκλωβισμένα σε παρόμοιο περιστατικό. Well, it doesn't matter if I'm Magic Johnson or not. My kids, just like I am, still a black man, right? Το δηλητήριο του ρατσισμού δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε διάσημους και άσημους. Όλοι είναι εκτεθειμένοι απέναντί του, αποτελώντας ακόμα και σήμερα μία από τις μεγαλύτερες πληγές στην κοινωνία μας, όπως παραδέχεται ο θρύλος του NBA, Magic Johnson. I had that conversation because it's important that I have that conversation with both EJ and Andre. If you pulled over, make sure you know you got your hands out of the window, make sure that you comply. Ο κινησμός άλλωστε στη δολοφονία του George Floyd δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, όπως σημειώνει ο Johnson. Well, let's look at George Floyd. He did everything he was supposed to do. And this police officer put all his body weight on his neck, right, for 8 minutes. So if that can happen to George Floyd, it can happen to EJ and Andre and more black men. Την απέχθειά του στις πρακτικές του Ντόναλντ Τραμπ ενάντια σε όσους διαμαρτύρονται για τη δολοφονία του George Floyd εξέφρασε και ο στάρ του NBA Καρμέλο Άντονι. Ο Τραμπ κήρυξε πόλεμο απέναντι στους Αμερικανούς που διαδηλώνουν για τη δολοφονία ενός μαύρου. Η Αμερική καταστρέφεται και καίγεται. Η Εθνοφρουρά είναι σε πόλεμο με τους πολίτες. What are you telling of the conversation that you having with your son and your daughter at this stage? Στην ανάγκη να βρεθεί άμεσα μια λύση για τη μάστιγα του ρατσισμού στάθηκε και ο Hall of Famer Karim Abdul-Jabbar. I hope people are now awake to how horrible institutionalized racism is and that it is a problem that needs to be fixed now. Στην ελληνική Super League ξεχωριστό ήταν και το μήνυμα του Αφρικανού επιθετικού του ΠΑΟΚ Τσούμπα Ακπον. The things that you're seeing online is only because it's being recorded, you know. The things that we have to experience ourselves every single day. Where we go to work, where we go to anywhere, we could go to the shops. Στο ποδόσφαιρο, η Γερμανική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρχει καμία κύρωση για τους ποδοσφαιριστές που εκδηλώνουν την αντίθεσή τους στο ρατσισμό ακολουθώντας τις επιταγές της FIFA. Οι πρόσφατες διαμαρτυρίες ποδοσφαιριστών σε αγώνες της Bundesliga αξίζουν χειροκροτήματα και όχι τιμωρία. Πρέπει όλοι να πούμε όχι στον ρατσισμό και σε κάθε μορφή διάκρισης. Την ίδια ώρα, η Kiki Tau, τη γνωστή αντιρατσιστική οργάνωση στην Αγγλία, κάλεσε όλους τους παίκτες της Premier League να γονατίζουν στους αγώνες πρωταθλήματος, ακολουθώντας το παράδειγμα της Liverpool και της Chelsea, εις ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του George Floyd. Κοιτάξτε τώρα να σταθούμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στα της πανδημίας. Σε καραντίνα λοιπόν παραμένουν για δεύτερη ημέρα οι ταξιδιώτες από την Ντόχα μετά τον εντοπισμό 12 κρουσμάτων κορονοϊού. Η αεροπορική σύνδεση με το Κατάρ έχει ανασταλεί ως τις 15 Ιουνίου. Το μεσημέρι όμως προσγειώθηκε εδώ στην Αθήνα ένα αεροπλάνο από την Ντόχα καθώς επρόκειτο για πτήση Transit που μετέφερε πίσω στην πατρίδα Έλληνες εργαζομένους. Λίγες ώρες μετά την απαγόρευση των πτήσεων από και προς το Κατάρ, αεροσκάφος από την Ντόχα προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προσγειώθηκε η τελευταία προγραμματισμένη πτήση από την Ντόχα. Και οι 39 επιβάτες, η συντριπτική τους πλειοψηφία Έλληνες υπήκοοι, έδωσαν δείγμα στα μεικτά κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα το βράδυ θα διανυκτερεύσουν ξενοδοχεία και αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα. Η ανίχνευση 12 θετικών κρουσμάτων κορονοϊού σε πτήση από το Κατάρ σημάνε συναγερμό στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και στην πολιτική προστασία. Παράλληλα όμως θεωρήθηκε και ως τεστ για την αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων εν ώψη του ανοίγματος των συνόρων σε λίγες ημέρες. Θα έπρεπε πρωτού να μπουν μέσα να γίνει ο έλεγχος
ο υποτυπώντος έλεγχος για πάνε ενδεχόμενο. Οι 91 ταξιδιώτες βρίσκονται για δεύτερη ημέρα σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Τα 12 κρούσματα θα παραμείνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες, ενώ όσοι βρέθηκαν αρνητικοί στον ιό θα παραμείνουν για 7. Περίμενα τις δύο γονείς μου να έρθουν κάτω. Είναι μόνιμοι κάτοικοι στο Κατάρ. Ήρθαν χθες κανονικά. Αν και οι πτήσεις από και προς το Κατάρ απαγορεύτηκαν μέχρι τις 15 Ιουνίου, η πτήση Transit που κατέφτασε το μεσημέρι δεν ματαιώθηκε, καθώς οι επιβάτες τα εγκλωβίζονταν στην Ντόχα μετά την ευνίδια απαγόρευση. Δεν πρέπει κανένας Έλληνας πολίτης να φοβάται. Είδατε χθες αμέσως τα αντανακλαστικά, μόλις βρέθηκαν αυτά τα κρούσματα μέσω Κατάρ, αμέσως πάρθηκαν οι σωστές και γρήγορες και δύσκολες αποφάσεις. Με αφορμή την άφιξη θετικών κρουσμάτων κορονοϊού από το Κατάρ, αλλά και εν ώψη του σταδιακού ανοίγματος των συνόρων από τις 15 Ιουνίου, επιδημιολόγοι επαναλαμβάνουν πως τα μέτρα επιτήρησης στους ταξιδιώτες είναι επιβεβλημένα. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων. Το θέμα είναι με το σύστημα αυτό της επιτήρησης που στείνεται να μπορούμε αυτά τα κρούσματα να τα διαχειριστούμε. Την ίδια ώρα η Επιτροπή του ΕΟΔΗ εξετάζει το σενάριο να εφαρμοστεί το pool testing, μια εργαστηριακή μεθοδολογία που θα επιτρέπει να γίνεται μαζικός έλεγχος των ταξιδιωτών. Ανακατεύεις πολλά δείγματα μαζί, κάνεις το τεστ και αν τυχόν βγει θετικό, τότε υποχρεωτικά επαναλαμβάνεις ένα-ένα τα τεστ τα οποία έχεις ανακατέψει. Οι επιδημιολόγοι όμως δεν ανησυχούν μόνο για τους ταξιδιώτες, αλλά και για το κατά πόσο θα συνεχιστεί η πιστή εφαρμογή των μέτρων στο εσωτερικό της χώρας. Σύμφωνα με έρευνα της ΑΛΚΟ για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, ένας στους τρεις δεν ανησυχεί για την πανδημία, ενώ μόλις το 48% εφαρμόζει απόλυτα τα μέτρα για τον κορονοϊό. Με αλκοόλ και με τα μουσικής θα διασκεδάσουν οι επισκέπτες των Beach Bar αυτό το τριήμερο που πλησιάζει. Παράλληλα ανοίγουν και οι εσωτερικοί χώροι των εστιατορίων, ενώ κατά 2 εβδομάδες επισπεύδεται η επαναλειτουργία των γυμναστήριων. Δείτε όλες τις αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα και στη λειτουργία στο ρεπορτάζ του Βασίλη Σπάνου. Καραντίνα στοπ για χιλιάδες επιχειρήσεις. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος φέρνουν οι αποφάσεις των επιδημιολόγων και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τις επόμενες ημέρες χιλιάδες εστιατόρες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ξανά και τους κλειστούς χώρους των επιχειρήσεών τους για να σερβίρουν τους πελάτες τους. Ο Νίκος Γιαννόπουλος μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωμένος να λειτουργεί το καφέ εστιατόριο που διατηρεί στο κέντρο μόνο με όσα τραπέζια χωρούσαν στον εξωτερικό χώρο. Λόγω των μέτρων είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε με τα 10 τραπέζια έξω και μέσα έχουμε άλλα 55 τα οποία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει για την επιχείρησή σας? Σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις είναι μη βιώσιμες έτσι. Από το Σάββατο 6 Ιουνίου, όπως ανακοινώθηκε, θα επαναλειτουργήσουν οι κλειστοί χώροι των εστιατορίων, τα εστιατόρια των ξενοδοχείων, ενώ θα επιτραπεί ξανά το σερβίρισμα φαγητού σε κηλικία και αναψυκτήρια. Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ανοίγουν μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ και καφενεία. Αυτό το μέτρο καλό είναι. Σίγουρα. Και για ανθρώπους και συναδέλφους μου, οι οποίοι δεν έχουν καθόλου είτε τζαμαρία να ανοίγει, είτε έξω να βγάλουν, γιατί μπορεί να είναι το πεζοδρόμιο οτιδήποτε. Άρα για αυτούς είναι καλό. Στις 15 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί να επαναλειτουργήσουν εποχικά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, μουσεία και γυμναστήρια που έρχονται 2 εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Ολοκληρώνεται με ελάχιστες εξαιρέσεις η επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι προηγούμενο επανεκκίνησης μετά από υγειονομική κρίση δεν έχει ξαναυπάρξει στη σύγχρονη ιστορία και επομένως κάθε βήμα μελετήθηκε για πρώτη φορά. Ο προγραμματισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει την επαναλειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων από τις 29 Ιουνίου και από την 1η Ιουλίου την επαναλειτουργία συνεδριακών και συναυλιακών χώρων. Με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί έως την Παρασκευή, θα επιτραπεί η μουσική και το αλκοόλ στα beach bar, ενώ τα παραλιακά κέντρα με ξαπλώστρες θα μπορούν να παρασκευάζουν φαγητό. Λοιπόν, η αγορά επιστρέφει σε ρυθμούς κατά το δυνατόν φυσιολογικούς, κανονικούς. Η στήριξη όμως απαιτείται μετά το πλήγμα της πανδημίας. Και έχουμε τον Βασίλη Σπανό που θα μας μιλήσει για ένα μεγάλο πρόγραμμα εγκαιοδοσίας. Εγκαινιάζεται από σήμερα, αφορά πολλές επιχειρήσεις και φαίνεται ότι η ζήτηση, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο από τις πρώτες ώρες, Βασίλη. Ακριβώς έτσι, Νίκη. Το στίχημα για την οικονομία είναι η ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Αυτό θα είναι το εργαλείο που ξεκίνησε σήμερα, το χρηματοδοτικό εργαλείο που ξεκίνησε σήμερα, είναι το τρίτο κατά σειρά του Υπουργείου Ανάπτυξης και είναι, αφορά συνολικά 7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δοθούν στις επιχειρήσεις σε πενταετή δάνεια και το κράτος, η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα εγγυηθεί το 80%
του συνολικού ποσού. Αξίζει μάλιστα να σου πω ότι σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα προγράμματα, το συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο δεν συμπεριλαμβάνεται τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας για όσο χρόνο θα διαρκέσει το δάνειο. Είναι μια σημαντική παράμετρος αυτή. Mm. Βεβαίως να σου πω, Νίκη, πως πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της συνάντησής του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας έκανε μνήμα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνολικού 7 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη μόχλευση και μάλιστα συνέστησε τις τράπεζες, προέτρεψε τις τράπεζες να δώσουν γρήγορα τα χρήματα χωρίς καθυστερήσεις. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε τη διαδικασία. Αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις. Είναι πολλά τα χρήματα, 7 δισεκατομμύρια. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Σπανό. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας, κυρίες και κύριοι, για τη νέα έρευνα. Αποκαλύπτει ότι το 30% των επιχειρήσεων μελετούν το ενδεχόμενο να προβούν σε απολύσεις. Η κρίση λοιπόν αυτή που έφερε στην αγορά εργασίας η πανδημία του κορονοϊού έχει δημιουργήσει ακόμη και προβλήματα επιβίωσης για χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα μας. Στο ρεπορτάζ της Αναστασίας Αργυριάδου μιλούν εργαζόμενοι που έως τώρα έχουν λάβει μόνο το επίδομα των 800 ευρώ. Υπάρχει αυτή η ανασφάλεια. Υπάρχει ανασφάλεια και για το μέλλον. Υπάρχει εργαζόμενος που να μην έχει αγωνία για το μέλλον αυτή τη στιγμή. Ζούμε με ένα επίδομα των 800 ευρώ. Σε απόγνωση σχεδόν 600.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό. Αβεβαιότητα για το σήμερα, αγωνία για το μέλλον. Μόνο στη Θεσσαλονίκη δεν δουλεύουν αυτή τη στιγμή 3.000 ξενοδοχείου πάλι μόνο. Επί 2,5 μήνες είναι σε αναστολή εργασίας. Με δύο παιδιά και τα έξοδα να τρέχουν. Όλα τα υπόλοιπα τρέχουν οι υποχρεώσεις. Δάνεια που έχει ο καθένας όπως όλοι οι συνάδελφοι. ΔΕΗ, ΟΤΕ, οτιδήποτε άλλο τα ενίκια του ο καθένας και είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Ακόμη πιο δύσκολη η αβεβαιότητα για το εργασιακό μέλλον. Όταν ξαφνικά μένεις χωρίς δουλειά και δεν ξέρεις πότε θα ανοίξει ένα ξενοδοχείο, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες και εφόσον φύγεις από αυτό το άγχος, πώς θα ανοίξει, με πόσους υπαλλήλους, θα δουλεύω όλες τις μέρες, δεν θα δουλεύουμε όλες τις μέρες. Είναι για τους συναδέλφους που φεύγουν και σεζόν. Από 19 ετών εργάζεται ο σερβιτόρος Γιώργος Μπρανίκας. Εδώ και 2,5 μήνες βρίσκεται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ομοιρίας. Ούτε άνεργος, ούτε εργαζόμενος. Εκεί πέρα έχουμε καταδείξει πλέον να λέμε ότι ευτυχώς που εργάζεται. Η σύζυγος εργάζεται κανονικά. Τώρα ουσιαστικά ζούμε από το μισθό της συζύγου. Περιμένουμε πότε θα πάρουμε τα. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι, πότε θα πάρουμε το επίδομα για τον Μάιο. Περιμένει με αγωνία να επαναλειτουργήσει ο τουρισμός για να ενισχύσει το οικογενειακό προϋπολογισμό. Κανένας δεν μπορεί να τα βγάλει για 1,5 μήνα με 800 ευρώ και να περιμένει πότε θα πάρει τα 5,34. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην Ελλάδα απασχολούνται στον τουρισμό περίπου 600.000 εργαζόμενοι μόνιμοι και εποχικοί. Αυτή την περίοδο, με 8 στα 10 ξενοδοχεία να μην έχουν ανοίξει, εργάζονται λιγότεροι από 3.000 και περίπου 250.000 βρίσκονται σε αναστολή με το μέλλον τους δυσίωνο. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι ο κλάδος θα είναι από τους κλάδους που θα την πληρώσουν πιο ακριβά από όλους και γι' αυτό προφανώς η ανησυχία μας είναι μεγάλη και ακόμη πιο μεγάλη η οργή μας. Οι εργαζόμενοι σε επισητισμό και τουρισμό ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις προειδοποιώντας για ένα θερμό καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι θα είναι πράγματι θερμό, γιατί μεταξύ όλων των άλλων που συμβαίνουν αγριεύει επικίνδυνα και ο τουριστικός ανταγωνισμός. Χωρίς περιορισμούς λοιπόν μπορούν από σήμερα να ταξιδέψουν Βρετανοί τουρίστες στη γειτονική Ιταλία, που κάνει ό,τι μπορεί για να περισσώσει ό,τι σώζεται από τη σεζόν. Στην Ελλάδα πάλι επικρατεί προβληματισμός για το θέμα των ταξιδιωτών από τη Βρετανία, καθώς παρά το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, κανείς δεν ξέρει τι θα ισχύσει τελικά μεταξύ Αθηνών και Λονδίνου. Βρετανοί τουρίστες στα Μάλια και τη Χερσόνησο της Κρήτης, στο Φαλιράκι της Ρόδου, στο Λαγανά της Ζακύνθου. Στους παραδοσιακά αγαπημένους τους προορισμούς στην Ελλάδα, αυτές οι εικόνες μοιάζουν σήμερα με μακρινό παρελθόν. Τίποτα, ήσυχα όλα. Τι δεν φαίνεται για τη μεταγραφή στο παρόν, δεν έχουν καλά στοιχείο που να μας δείχνει ότι θα ξεκινήσει. Ακυρώσεις και ελάχιστες ως μηδενικές κρατήσεις. Το μέγεθος της ζημίας μεγαλώνει όσο καθυστερεί το άνοιγμα της βρετανικής αγοράς. Αποτελούν το 70% του συνόλου της αγοράς μας. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αν δεν έρθουν οι Βρετανοί, το οικονομικό και τουριστικό αποτέλεσμα για τη Ζάκυνθο για εφέτος θα είναι καταστροφικό. Η Μεγάλη Βρετανία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δεξαμενή εσόδων και επισκεπτών για το σύνολο του ελληνικού τουρισμού μετά τη Γερμανία. 3,5 εκατομμύρια αφίξεις το 2019 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Ωστόσο, δεν περιλήφθηκε στη λίστα με τις 29 χώρες για τις οποίες ανοίγουν τα σύνορα από τις 15 Ιουνίου. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολλοί αυτοί που θα κάνουν τις διακοπές τους και να είναι μια εβδομάδα καραντίνα εδώ και δύο εβδομάδες μετά στη Μεγάλη Βρετανία. Το θεωρώ έως αδύνατο αυτό να συμβεί.
Η βιομηχανία του τουρισμού και οι αερομεταφορές που μετρούν μόνο απώλειες πιέζουν προς άρση της καραντίνας. Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον προσανατολίζεται στη δημιουργία αερογέφυρας με επιδημιολογικά ασφαλείς χώρες όπως η Ελλάδα, έχοντας έτοιμο σχέδιο διμερών διακρατικών συμφωνιών. Γεγονός που επιβεβαίωσε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο η Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Any international approaches will be bilateral and agreed with other countries concerned. And of course, we will need to ensure that those countries are deemed to be safe. Οι Βρετανοί πάντως σε όλες τις έρευνες δηλώνουν πρόθεση να ταξιδέψουν στην Ελλάδα μετά την άρση των περιορισμών. Το 45% δηλώνει πως θέλει να κάνει διακοπές πριν το 2021 και αναδεικνύει τη χώρα μας ως το δεύτερο δημοφιλέστερο προορισμό στη Μεσόγειο μετά την Ισπανία. When might British visitors be welcome back in Greece? Το έντονο ενδιαφέρον των Βρετανών για διακοπές στην Ελλάδα αποτυπώθηκε στη συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης στο δίκτυο Sky News. Well, we're not even basing our decision on countries. We're actually following the list of the, as I said before, the European Agency for the Safety of Aviation, and that lists airports which are on regions or areas which are affected. Από σήμερα πάντως η Ιταλία δέχεται Βρετανούς χωρίς περιοριστικά μέτρα και καραντίνα. Ο ανταγωνισμός στη διεκδίκηση του Βρετανού τουρίστα προμηνύεται σκληρός. Εμείς για λίγες ημέρες ακόμη τουλάχιστον μπορούμε να μιλάμε μόνο για εσωτερικό τουρισμό και καθώς πλησιάζει το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, συνδόμαστε με τη Γεωργία Λαγού γιατί τα ταξίδια με πλοίο αλλάζουν λίγο, αλλάζουν κάπως οι όροι. Πράγματι, Νίκη, μία ανάσα πριν από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και ο αριθμός των επιβατών στα πλοία αυξάνεται. Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τη Γενική Πολιτική Προστασία, έδωσαν το πράσινο φως στους ακτοπλώους λόγω της καλής επιδημιολογικής κατάστασης να αυξήσουν το ποσοστό στα πλοία. Τι σημαίνει αυτό? Το 50% θα γίνει 60%, είναι για τα πλοία που δεν διαθέτουν καμπίνες, ενώ το 55% Νίκη θα γίνει 65%. Έχουμε να κάνουμε ένα 10% συν. Αλλάζουν επίσης και τα άτομα στις καμπίνες. Έχουμε και λέμε ότι 2 άτομα συν στις καμπίνες, δηλαδή σε μία τετράκλινη καμπίνα. Να προσθέσουμε, Νίκη, πως οι ακτοπλώοι δείχνουν ευχαριστημένοι με το συν 10%, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι εκδρομείς του τριημέρου. Έχουν όμως ζητήσει, Νίκη, να επανέλθει η πληρότητα, δηλαδή το 100% για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Λοιπόν, στην επόμενη φάση θα το δούμε. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία, και ελάτε να επιστρέψουμε στα τη στήριξη των πολιτών μετά την πανδημία. Σε λιγότερο λοιπόν από έναν μήνα αρχίζει πια η κρατική επιδότηση δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας για όσους πράγματι έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Δείτε στο ρεπορτάζ του Βασίλη Σπανού τα εισοδηματικά κριτήρια με τα οποία θα καθοριστούν οι δικαιούχοι. Στην τελική ευθεία για την επιδότηση όχι μόνο των κόκκινων στεγαστικών δανείων, αλλά για πρώτη φορά και όλων εκείνων που μέχρι το lockdown λόγω κορονοϊού πληρώνονταν στην ώρα τους, βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Μοναδική προϋπόθεση τα δάνεια αυτά να ανήκουν σε πληγέντες από τον κορονοϊό και αν είναι μη εξυπηρετούμενα να έχουν κοκκινήσει μετά την 1η-1η-2019. Μακάρι να έρχεται, να δούμε τι θα κάνουμε. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των τραπεζών που έχουν ήδη στα χέρια τους οι θεσμοί, τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας όσων επλήγησαν από τον κορονοϊό φτάνουν τα 320.000. Από αυτά, εξυπηρετούμενα και ρυθμισμένα είναι τα 250.000. Τα υπόλοιπα 70.000 δάνεια είναι κόκκινα. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, από την 1η Ιουλίου στην επιδότηση δόσης θα μπορεί να μπει άγαμος δανειολήπτης με εισόδημα έως 25.000 ευρώ, ζευγάρι με εισόδημα έως 40.000 ευρώ. Και οικογένεια με εισόδημα έως 55.000 ευρώ. Πρέπει να δούμε αν θα εντάσσονται οι έμποροι, αν θα εντάσσονται τα φυσικά πρόσωπα, τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις και γενικότερα ποιο είναι το σχέδιο για την οριστική διευθέτηση των συγκεκριμένων ζητημάτων. Το πρόγραμμα Γέφυρα προβλέπει για τους συνεπείς δανειολήπτες επιδότηση δόσης για 9 μήνες με όριο τα 600 ευρώ. Το καλυπτόμενο ποσό θα ξεκινά από το 90% της δόσης και θα φτάνει το 50% στο τελευταίο τρίμηνο. Με τα έως τώρα δεδομένα, ο δανειολήπτης θα πρέπει να έχει υπόλοιπο δανείο έως 300.000 ευρώ για την πρώτη κατοικία του, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 300.000 ευρώ. Για παράδειγμα, για δόση ύψους 700 ευρώ, η επιδότηση το πρώτο τρίμηνο θα είναι 600, το δεύτερο τρίμηνο 525 και το τρίτο 350 ευρώ.
Προσοχή όμως, αυτοί που είχαν ληξιπρόθεσμα δάνεια πρέπει να προσπαθήσουν να κάνουν μια ρύθμιση με την τράπεζα, έτσι ώστε να υποφεληθούν. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η επιδότηση δόσης περιορίζεται στα 500 ευρώ, με το ποσοστό να κυμαίνεται από το 40 έως το 80% για υπόλοιπο δανείου ύψους έως 250.000 ευρώ και αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας έως 200.000 ευρώ. Μόνο να μην επιδοτήσουν τους μπατακτζίδες και αυτούς που πήραν τα δάνεια και τα βγάλαν έξω. Το ενδιάμεσο σχέδιο γέφυρα θα ισχύει μέχρι να σχεδιαστεί και να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος πτωχευτικός κώδικας που ήδη σχεδιάζεται. Να μείνουν χωρίς δουλειά κινδυνεύουν 27 νοσηλευτές στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, και αυτό γιατί λήγουν οι συμβάσεις τους σε 2 ημέρες. Μιλώντας στον Άρη Κουτσιούκη, δηλώνουν αδικημένοι, καθώς μετά από τη μάχη με την πανδημία τους είχαν υποσχεθεί παράταση, που ως τώρα όμως δεν έχει δοθεί. Πηγές του Υπουργείου Υγείας διαμηνύουν ότι το ζήτημά τους έχει ρυθμιστεί. Η νοσηλεύτρια Ευαγγελία Σιούς θα δείχνει τα σημάδια στο πρόσωπό της από τη μάσκα και τα προστατευτικά γυαλιά. Για μήνες και αυτοί και οι συνάδελφοί της έδωσαν τη μάχη με τον κορονοϊό. Άκουσαν να τους αποκαλούν ήρωες, αλλά τώρα που τελειώνουν οι συμβάσεις τους, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις που είχαν στο παρελθόν ότι θα παραταθούν για έναν ακόμα χρόνο, νιώθουν ότι τους πετούν στα αζήτητα. Δεν ζητάμε και δεν θέλουμε ούτε το ευχαριστώ, ούτε το χειροκρότημα. Το μόνο που ζητάμε είναι την έμπρακτη συμπαράσταση του Υπουργείου Υγείας. Έτσι αισθάνεται και η Αμαλία Χριστοδούλου. Μητέρα 2 παιδιών, φοβάται ότι από τη μια ίδια θα μείνει χωρίς δουλειά, αλλά και η δημόσια υγεία θα έχει κενά. Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα νοσοκομεία, για τους, όχι μόνο για εμάς που θα χάσουμε τις δουλειές μας, και για τους υπόλοιπους πολίτες που θα έρθουν σε υποστελεχωμένα νοσοκομεία. 27 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων προσλήφθηκαν πριν από ένα χρόνο με 12 μήνες συμβάσεις, την ώρα που, όπως λένε, συναδελφοί τους σε άλλα νοσοκομεία πήγαν με 24 μήνες. Νιώθουμε αδικημένοι γιατί είμαστε προσωπικό το οποίο βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή απέναντι στον COVID-19. Ήμασταν εδώ στο ξέσπασμα, στηρίξαμε τα νοσοκομεία, στηρίξαμε το ΕΣΥ. Όπως λένε, έδωσαν καθημερινή μάχη με τον κορονοϊό. Παρότι το Ιπποκράτειο δεν ήταν νοσοκομείο αναφοράς, στις εφημερίες αντιμετώπιζαν ύποπτα περιστατικά σε ειδική πτέρυγα. Κληθήκαμε να επανδρώσουμε και το τμήμα του κοροναϊού που φιλοξενούμε ύποπτα κρούσματα. Οπότε και ήταν ένα σίγουρα δύσκολο γεγονός. Νιώθουν αδικημένοι και ζητούν, όπως λένε, το αυτονόητο, να μην μείνουν χωρίς δουλειά. Την ανανέωση των συμβάσεών μας και την παραμονή μας στον χώρο της υγείας, στα νοσοκομεία που δουλεύουμε. Εν ώψη κορονοϊού υπόθηκε ότι δεν θα φύγει κανένας, κι όμως εμείς απολυόμαστε σε 2 μέρες. Πηγές πάντως του Υπουργείου Υγείας αναφέρουν ότι το ζήτημα έχει ρυθμιστεί νομοθετικά και κινείται ήδη η διαδικασία για την παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην αγορά εργασίας τώρα, τη συνένεση των εργαζομένων σε τακτικό έλεγχο βιομετρικών στοιχείων και σε λήψη δειγμάτων σάλιου και αίματος, κυρίες και κύριοι, απαιτεί μια νέα σύμβαση εργασίας που καταγγέλλεται ως καταχρηστική από ενός εργαζομένων. Το ρεπορτάζ υπογράφει για το Έθνος ο συνάδελφος Γιάννης Φόσκολος από το Έθνος.gr. Γιάννη, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Έχουμε δει πολλά περίεργα από την αγορά εργασίας το τελευταίο διάστημα. Πράγματι, Νίκη, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα ακόμη κρούσμα στη βαθιά τραυματισμένη και από τον κορονοϊό αγορά εργασίας. Εταιρεία στον χώρο των καλλιντικών προωθεί σύμβαση εργασίας σε εκατοντάδες εργαζόμενους. Μαθαίνουμε από συνδικαλιστικά στελέχη πως η συγκεκριμένη σύμβαση αφορά πάνω από 1.000 εργαζόμενους, με όρους που τους υποχρεώνουν να δώσουν ανέκλητη συγκατάθεση για διενέργεια ελέγχων επιπέδου αλκοόλ, ναρκωτικών, παρεστησιογόνων ουσιών, ψυχοτρόπων ουσιών, και ουσιαστικά τους υποχρεώνουν να δηλώσουν ότι συνενούν στη λήψη δειγμάτων βιομετρικών και βιολογικών στοιχείων προς έλεγχο, δηλαδή αίμα ή σάλιο, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασής τους. Διαφορετικά, υποχρεούνται να προσκομίζουν στην εταιρεία οποτεδήποτε τους ζητηθεί σχετικές ιατρικές εξετάσεις, από τις οποίες θα δύναται να διαπιστωθεί η ικανότητά τους προς εργασία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σύμβαση. Να πούμε πως η σύμβαση αφορά κυρίως μισθωτούς που εργάζονται ως αισθητικοί σύμβουλοι, αλλά και ως απλοί πολιτές. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των εργαζομένων. Υπάρχουν αρκετοί που αρνούνται να υπογράψουν τη σύμβαση. Το θέμα έφερε στη δημοσιότητα ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η Ένωση, και το Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Καλλιντικών. Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, που προφανώς εκεί πρέπει να επιληφθούν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Φόσκολο. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Βεβαίως, που υπογράφει το σχετικό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στο Έθνος.gr. Ευχαριστούμε πολύ. Και στο μεταξύ, στους δρόμους βγήκαν και πάλι οι καλλιτέχνες, ζητώντας τι άλλο, τη στήριξη της πολιτείας. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, όπως λένε, δεν έχουν ακόμη λάβει το επίδομα των 800 ευρώ και εξηγούν, μιλώντας στο Όπεν και τη Μαρίλη Λάπα, ότι αντιμετωπίζουν πια πρόβλημα επιβίωσης. Από τη δραματική σχολή
Όταν πήγαμε να σπουδάσουμε, ξέραμε ότι το επάγγελμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει βιοποριστικό. Η πανδημία τα έκανε ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί που είναι άνεργοι. Οι ηθοποιοί με τη φωνή τους και η μουσική με τους ήχους των οργάνων τους. Όλοι μαζί διατρανώνουν πως πίσω από τον πολιτισμό υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι. Ο Γιώργος Δρύβας είναι ένας από τους πολλούς ηθοποιούς που περιμένουν ακόμη να λάβουν το επίδομα ειδικού σκοπού. Περιμένω να πάρω το επίδομα, αλλά το επίδομα δεν θα λύσει και κάτι. Είναι ένα προσωρινό βοήθημα, βέβαια πολλοί το έχουν ανάγκη, όπως και εγώ. Η Δανάη ζει με το επίδομα των 800 ευρώ, αλλά και με τον φόβο της ενεργείας, εν ώψη ενός καλοκαιριού, χωρίς περιοδίες και θεατρικές παραστάσεις. Κομμάτι της ανεργίας τώρα ανοίγει διάπλατα για κάθε εργαζόμενο. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο απαιτητική από τα 500, 600, 8 κατοστάρικα που μας δίνουν να ζήσουμε για 5 και 6 και 4 μήνες. Ο Δημήτρης Ζήσης δεν φανταζόταν όταν έμπαινε στο Πανεπιστήμιο 4 χρόνια πριν πως το όνειρό του να γίνει μουσικός θα μετατρεπόταν σε καθημερινό αγώνα βιοπορισμού. Την ανάγκη να μπορεί να πάει φτηνές διακοπές, να μπορεί να έχει πρόσβαση στον πολιτισμό, να μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του. Και σήμερα εννοείται ότι τέτοια επιδόματα δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες μας. Με τα μουσικά όργανα να δίνουν το ρυθμό, εκατοντάδες καλλιτέχνες έδωσαν το παρόν σήμερα στα προπήλαια. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, η Πανεπιστημίου έκλεισε καθώς κατακλείστηκε από ένα μουσικό και καλλιτεχνικό κύμα διαμαρτυρίας, το οποίο θα έχει κατεύθυνση το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο ήχος του σαξοφώνου μεταφέρθηκε έξω από το Υπουργείο, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις ήταν παρούσες. Κυρίως παλεύουμε για έναν πολιτισμό που επίκεντρο θα έχει τον άνθρωπο. Οι καλλιτέχνες θα συνεχίσουν τις δράσεις διαμαρτυρίας με σύμμαχο την τέχνη. Αύριο θα αρχίσει τελικά η προκαταρκτική εξέταση για την 27χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο του Ρίου μετά τη γέννηση με καισαρική τομή του πρώτου της παιδιού. Ο σύζυγός της μιλά απόψε στο Open και στη Δέσποινα Βλεπάκη, ενώ η οικογένεια εξακολουθεί, κυρίες και κύριοι, να ζητεί απαντήσεις που μέχρι στιγμής κανείς, όπως καταγγέλουν, δεν τους δίνει. Ώρες αγωνίας για την 27χρονη Δώρα που έφερε στον κόσμο το μωρό της και την ίδια μέρα βρέθηκε διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Ρίου. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τώρα περιμένω μόνο από ένα φάπα. Κρεμόμαστε το χέρι του Θεού. Είχαμε κάνει όνειρα με τη γυναίκα μου για να παντρευτούμε το καλοκαίρι και ξαφνικά καταστράφηκαν όλα. 27χρονη πριν λίγες μέρες, στις 18 Μαΐου, γέννησε το πρώτο της παιδάκι με καισαρική, ένα υγιέστατο αγοράκι. Όμως λίγο αργότερα, άγνωστο γιατί, η νεαρή μητέρα βρέθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Γέννησε, είδαμε το παιδί, αλλά την Δώρα δεν την ξαναείδαμε από εκεί την ημέρα. Και τώρα εγώ την ξέρω 12 χρόνια, από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε μαζί. Ποτέ δεν πήγε στο νοσοκομείο για τίποτα. Όπως λέει ο ίδιος, η χαρά της οικογένειας μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε λύπη. Τις συγκλονιστικές στιγμές που βιώνει η οικογένεια, περιγράφει στο Open ο σύζυγός της, ο οποίος δεν έχει φύγει στιγμή από δίπλα της. Να μιλήσω, να της δώσω κουράγιο, να της δώσω δύναμη όσο μπορώ, να της δείξω ότι είμαι δίπλα της ακόμα και τώρα. Το μόνο που ζητά η οικογένεια είναι απαντήσεις. Ακόμα και σήμερα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Προσπαθούμε να μάθουμε την αλήθεια. Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου η εισαγγελέας πλημελιωδικών πατρών να διερευνήσει την υπόθεση της Δώρας και να διακριβωθούν και να διερευνηθούν τόσο οι συνθήκες αλλά και τα αίτια. Φώσει αυτή την υπόθεση αναμένεται να ρίξει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση που ξεκινάει από αύριο κατόπιν εντολής του διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Εκτάκτως τώρα στην αίθουσα σύνταξης και τη Μίνα Καραμήτρο έχουμε σύλληψη ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου των φυλακών Χαλκίδας. Μίνα, τι έχει γίνει? Τον εντόπισε ο διευθυντής των φυλακών της Χαλκίδας να έχει πάει το μεσημέρι κανονικά στην δουλειά του, στις φυλακές της Χαλκίδας, με τον σακίδιό του. Μόνο που μέσα στο σακίδιό του εντόπισαν να έχει μέσα περίπου 200 χάπια, να έχει επίσης συσκευές κινητής τηλεφωνίας, κάρτες SIM, 10 συνδέσεις για τηλέφωνα κινητής τηλεφωνίας. Καταλαβαίνετε ότι αμέσως σήμανε συναγερμός. Έχουν ειδοποιηθεί από ό,τι έχουμε μάθει οι δικαστικές αρχές. Έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας της περιοχής. Μαθαίνουμε επίσης ότι πρόκειται για ένα σοφρονιστικό υπάλληλο, ο οποίος εργαζόταν εκεί με οκτάμινη σύμβαση και το
πιθανότερο ήταν, από ό,τι λένε οι πηγές μας, να μην ανανέωναν τη σύμβασή του. Mm. Προφανώς και το γνώριζε και ο ίδιος. Ο διευθυντής των φυλακών της Χαλκίδας το τελευταίο διάστημα είχε διαπιστώσει κάποιες ύποπτες κινήσεις του. Και σήμερα, λοιπόν, το μεσημέρι που πήγε κανονικά στην εργασία του, ζήτησε να ελέγξει το σακίδιό του. Βρήκε μέσα όλα αυτά τα πράγματα αυτά που βλέπουμε. Σας... Ναι, και αυτά που είδαμε και στη φωτογραφία πριν από λίγο. Όπως σας είπα, ενημερώθηκαν ήδη οι δικαστικές αρχές της περιοχής. Λοιπόν, την παρακολουθούμε και αυτήν την υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ τη Μίνα Καραμήτρου. Θα σταθούμε στις φυλακές για λίγο ακόμη, κυρίες και κύριοι, με άλλη αφορμή. Ένταση, λοιπόν, επικράτησε σήμερα σε συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής με θέμα τις φυλακές μέσα στην πανδημία, αλλά και την πολυσυζητημένη υπόθεση του Βασίλη Δημάκη. Ενώπιον αυτής της Επιτροπής εμφανίστηκε η Γενική Γραμματέας Αντεγκλιματικής Πολιτικής, η κυρία Νικολάου, που όλο το προηγούμενο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο με πολλές δηλώσεις της σχετικά. Και όπως θα δείτε, λοιπόν, στο ρεπορτάζ της Σοφίας Φασουλάκη, η αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση ήταν σφοδρή. Οι μεταγωγές του Βασίλη Δημάκη αλλά και τα μέτρα που ελήφθησαν για τον κορονοϊό μέσα στις φυλακές μετέτρεψαν την Επιτροπή της Βουλής σε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της Σοφίας Νικολάου και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα δικαίωμα στην εκπαίδευση δεν παραβιάστηκε. Ουδέποτε το απαγορεύτηκε η πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αντιθέτως, του ζητήθηκε και αρνήθηκε. Εμείς θα έπρεπε να τον ευχαριστήσουμε για το ότι η περίπτωσή του αποτέλεσε εμβληματική περίπτωση. Το θερμόμετρο ανέβηκε όταν η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής είπε ότι κάποιοι ίσως να εύχονταν να υπήρχε νεκρός στις φυλακές από κορονοϊό. Ναι, λάβαμε αυστηρά μέτρα. Λάβαμε μέτρα από τις 27 Φλεβάρι. Πρώτη, η κοινότητα έξω δεν πήρε μέτρα τόσο γρήγορα όσο πήραμε εμείς στις φυλακές. Ναι, έγιναν μειοκτονίες για πρώτη φορά στις φυλακές της χώρας που δεν έχουν γίνει 5 χρόνια, κύριοι. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πάρα πολύ. Προστατέψτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παρακαλώ. Η κόντρα συνεχίστηκε με αφορμή τη δευτερολογία της κυρίας Νικολάου για την τετραετία της προηγούμενης κυβέρνησης στις φυλακές. Δεν κουβεντιάζουμε για αποσυμφορήσεις. Προκειμένου να βγουν 14.000 κρατούμενοι που αποφυλακίστηκαν με τη δική σας κυβέρνηση, μεταξύ αυτών φωνιάδες και ληστές. Εμείς πλιάτσικο στο θέμα τα εγκληματικότητας και σοφρονισμού δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε ό,τι έκανε η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα 4 χρόνια επιθυμίας ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από όλα όσα ακούσατε, κύριε Λάπα, και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ για τον Βασίλη Δημάκη, τον εμβληματικό Βασίλη Δημάκη, ότι ποτέ δεν του παραβιάστηκε το δικαίωμα στην εκπαίδευση, αντίθετα, τον διευκολύναμε, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε, ανακαλείται όσα έχετε πει μέχρι σήμερα. Κάνατε μια καθαρά τιμωρητική δίωξη του Βασίλη Δημάκη στα Γρεβενά. Προσπαθήσατε με κάθε τρόπο να του αποκόψετε το δικαίωμα στην εκπαίδευση, παραπληροφορήσατε και τον ίδιο και τον δικηγόρο του και την κοινωνία συνολικά και γι' αυτό επανήλθε στο κελί του και κοιτάξτε παρακαλώ το επόμενο διάστημα να μην έχουμε αντίστοιχα περιστατικά. Την πρώτη τη συνέντευξη τύπου παραχώρησε η Επιτροπή Ελλάδα 2021 με τη Γιάννα Αγγελοπούλου να μιλά για τους στόχους που έχουν τεθεί. Στο πλαίσιο της συνέντευξης πάντως, η πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε και σε ερωτήσεις για αναρτήσεις της Επιτροπής που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα που θα ακουμπήσει την καρδιά και την ψυχή κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα και θα καταστήσει την χώρα μας αντικείμενο παγκόσμιου θαυμασμού είναι το όραμα της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Στόχος μας είναι, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, στο τέλος του εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, να έχουμε τιμήσει την ιστορία μας. Να προκαλέσει η Ελλάδα το θαυμασμό όλων. Όχι μόνο για το μοναδικό ιστορικό της φορτίο, αλλά για τη σύγχρονη δυναμική της. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πλέγμα δράσεων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Παρουσιάζοντας το έργο, τους στόχους και τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο του Ελλάδα 2021, η κυρία Αγγελοπούλου Δασκαλάκη τόνισε ότι μέλημα της Επιτροπής είναι το σύνολο των δράσεων να αφήσει παρακαταθήκη για το μέλλον. Θα έχουν ένα χειροπιαστό αποτύπωμα. Θα έχουν αναπτυξιακή διάσταση. Θα έχουν συνέχεια στα επόμενα χρόνια. Στη συνέχεια, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προκάλεσαν αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα του καθηγητή και μέλους της Επιτροπής Αριστίδη Χαντζή, ξεκαθάρισε πως η Επιτροπή δεν έχει ρόλο ή πρόθεση να ξαναγράψει την ιστορία. Επισήμενε ωστόσο ότι η κριτική είναι καλοδεχούμενη, όχι όμως όταν γίνεται με όρους συγκρουσιακούς. Σκοπός δεν ήταν ούτε να υποτιμήσουμε τον Καποδίστρια, ούτε να χαρακτηρίσουμε τον Καποδίστρια, γιατί σας επαναλαμβάνω. Ο ρόλος μας δεν είναι ούτε να γράψουμε ιστορία, ούτε να ξαναγράψουμε ιστορία. Ρόλος μας είναι να προβάλλουμε την ιστορία. Θα υπάρχουν άλλες απόψεις. Ζητώ συγγνώμη αν προσβάλαμε.
Η επικεφαλής του Ελλάδα 2021 υπογράμμισε ότι η λειτουργία και το έργο της Επιτροπής βασίζονται αποκλειστικά σε χορηγίες και δεν χρηματοδοτούνται από την πολιτεία. Κυρίες και κύριοι, έχουμε επεισόδια από ό,τι με ενημερώνουν. Στο πλαίσιο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για το θάνατο του George Floyd εδώ στην Αθήνα, έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία. Αυτή είναι η εικόνα που έρχεται από την Βασιλίση Σοφίας. Βλέπετε κι εσείς μολότοφ, δημιουργίες των ΜΑΤ, που προσπαθούν ακριβώς έξω από το κτίριο, από ό,τι μπορώ να διακρίνω, τις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών και το. Να επιβάλλουν την τάξη. Καπνούς βλέπουμε, πυκνούς καπνούς. Προφανώς έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Είναι επί τόπου ο συνάδελφος ο Γιάννης Ρήγος να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, σε ακούμε. Νίκη, βρισκόμαστε έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία. Ήδη έχουν ξεκινήσει θερμά επεισόδια εδώ έξω στον χώρο. Τα έχουν πέσει μάλιστα και τα πρώτα. Έχουμε πάρα πολύ έντονοι καπνούς. Όπως καταλαβαίνεις, η κατάσταση είναι αποπνικτική από τα, από το αέρια, με συγχωρείς. Λοιπόν, είναι δύσκολο γίνεται να μιλήσει η κατάσταση, είναι Γιάννης, πραγματικά. Ναι. Ακριβώς. Βλέπουμε εδώ πέρα είναι μια, πολλά άτομα στην, που βρίσκονταν έξω από την πορεία. Ξεκίνησαν τα θερμά επεισόδια ακριβώς έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Η κατάσταση είναι εντελώς αποπνικτική, ίσα που μπορούμε να μιλήσουμε λόγω των δακρυγόνων που υπάρχουν, έχουν ρίξει χημικά οι αστυνομικοί. Γιάννη, είναι απολύτως κατανοητό. Η εικόνα μιλά από μόνη της. Ο Γιάννης Ρήγος δεν μπορεί να μιλήσει, όπως όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται στο χώρο μετά από εκτεταμένη χρήση χημικών. Βλέπουμε λοιπόν έξω από το Μέγαρο Μουσικής και το Πάρκο Ελευθερίας τι γίνεται. Παραμένει συγκεντρωμένο το πλήθος. Γιάννη, για πόσους ανθρώπους μιλάμε, έχεις εικόνα? Είχαμε εικόνα από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, ήταν περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι στην πορεία. Στη διάρκεια της πορείας ξεκίνησε, με συγχωρείς, από την. Να δείξουμε λίγο την εικόνα, σε παρακαλώ πολύ, με τον κύριο Μουτάφη. Ήταν περισσότερο από 3.000 άτομα στο σημείο, στην πορεία, αλλά τα άτομα που προκάλεσαν τις στορές και τις. Τη και αυτό που βλέπουμε πέρα, τώρα ήταν, να συνεχίζεται. Εκτός, ακριβώς. Οι εικόνες εδώ πέρα πετάνε πέτρες. Πάμε από εδώ. Πετάνε πέτρες, έστησαν οδοφράγματα, έβαλαν φωτιά σε κάδους. Πραγματικά, Νίκη, περπατάμε και δεν μπορούμε να κοιτάξουμε και δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Γιάννη, είναι κατανοητό και, κατανοητό και από τους τηλεθεατές μας προφανώς. Είναι ακραίες συνθήκες υπό τις οποίες καλείσαι τώρα να μας δώσεις το ρεπορτάζ. Εμείς βλέπουμε πάντως αυτούς για τους οποίους μας μιλάς. Ανθρώπους που μετά το πέρας μιας πορείας 3.000 ατόμων κατά την αστυνομία εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία δημιούργησαν την εικόνα που δυστυχώς βλέπουμε για ακόμη μια φορά στην καρδιά της Αθήνας. Ξαφνικά λοιπόν, ναι. Αμέσως μετά το τέλος, το πέρας της πορείας, εμφανίστηκαν περίπου 80 με 100 άτομα, όπως μπορούμε να δούμε στο βάθος, και άρχισαν να προκαλούν φθορές, να πετούν πέτρες και βόμβες μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων που ήταν παρατεταγμένες έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Αυτή την ώρα έχουν κάπως ηρεμήσει τα πράγματα. Διήργησαν όμως τουλάχιστον για 10 λεπτά. Η κατάσταση ήταν πραγματικά ανυπόφορη εδώ έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Λοιπόν, πολύ ενδεικτικές οι εικόνες που είδαμε νωρίτερα και αυτές που βλέπουμε τώρα. Ας ελπίσουμε σε σύντομη εκτόνωση. Έντονη η αστυνομική παρουσία στο σημείο. Γιάννη Ρήγο, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, βεβαίως, εδώ σε ρεπορτάζ ο συνάδελφος. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Καλό σας βράδυ.